Στην σημερινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής αναπτύξαμε για μια ακόμη φορά την πάγια και ολοκληρωμένη πρόταση του ΚΚΕ σχετικά με τη διευκόλυνση των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό για να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής. Με τις γνωστές προϋποθέσεις, την αυτοπρόσωπη παρουσία, όχι την επιστολική ψήφο που έγινε αποδεκτό, την ύπαρξη οικονομικών δεσμών με τη χώρα, ένα ανώτατο όριο απουσίας από τη χώρα και φυσικά ενιαία κριτήρια για όλους, είτε μιλάμε για τους παλιούς εγγεγραμμένους, είτε μιλάμε για τους νέους. Στο ζήτημα της τεκμηρίωσης του ανώτατου χρόνου απουσίας, που υπήρχε και η δυσκολία, έγινε η εξής πρόταση. Αντί να πιστοποιείται η απουσία από τη χώρα, να πιστοποιείται η παρουσία στη χώρα. Δηλαδή, αν κάποιος συμπληρώνει 2 χρόνια παρουσία στη χώρα τα τελευταία 35 έτη, αυτός να μπορεί να εντάσσεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Όσον αφορά το ΚΚΕ, ακόμη δεν υπάρχει καμία συμφωνία, με την έννοια ότι θα περιμένουμε να γίνει η συνταγματική θωράκιση των κριτηρίων που θέτουμε και φυσικά θα περιμένουμε να δούμε και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης στη Βουλή και την νομοτεχνική εξασφάλιση των κριτηρίων που έχουμε θέσει. Και τέλος, επειδή πολλής λόγος γίνεται για την ισοτιμία της ψήφου, πρέπει να πούμε ότι η ισοτιμία της ψήφου δεν κρίνεται μόνο στην ψήφο των αποδήμων, κρίνεται και σε άλλα ζητήματα, όπως τον εκλογικό νόμο που σχεδιάζει η κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς που κάνει σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Άρα για εσάς προηγείται η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι που επήγει να γίνει τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν οι προθεσμίες της Βουλής. Από εκεί και πέρα εμείς περιμένουμε την τελική πρόταση της κυβέρνησης με βάση το νομοσχέδιο που θα καταθέσει, την επεξεργασία που θα γίνει στη Βουλή και με βάση αυτό θα καθορίσουμε και την τελική μας στάση.